Σε μια ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένη βραδιά, ο Γιώργος Μαρινάκης επέδωσε την τιμητική πλακέτα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο γιο του επί σειρά ετών Δημάρχου Ρεθύμνου Δημήτρη Ερχοντάκη, στο πλαίσιο της σεμνής τελετής που έγινε χθες το βράδυ στο Δημοτικό Κήπο της πόλης. Είναι μεγάλη τιμή για όλη την οικογένεια και περηφάνεια η σημερινή εκδήλωση και ακόμα περισσότερο επειδή τα αρχικά σχέδια ήταν να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση ενώ ήταν εν ζωή ο πατέρας μου. Η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας για τη διοργάνωση της τιμητικής εκδήλωσης, καθώς επρόκειτο για τη γενέθλια ημέρα του τέως Δημάρχου Ρεθύμνου, είχε συμφωνηθεί μεταξύ του Γιώργου Μαρινάκη και του ίδιου του Δημήτρη Ερχοντάκη λίγες ημέρες πριν από το ατύχημα που κόστισε τη ζωή στον τέως Δήμαρχο Ρεθύμνου. Πρόκειται για μια εκδήλωση που σκοπό είχε να αποδώσει την οφειλόμενη τιμή για την πολύχρονη και ανεκτίμητη προσφορά του εκλειπώντος στην ανάπτυξη και την ευημερία του Ρεθύμνου. Σήμερα ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι απόν. Νομίζω όμως ότι ο καθένας που αφήνει ένα αποτύπωμα στην κοινωνία μιλάει με το έργο του. Στη διάρκεια της βραδιάς, άνθρωποι της αυτοδιοίκησης και όχι μόνο μίλησαν για το σπουδαίο έργο που επιτέλεσε ο Δημήτρης Αρχοντάκης στα 27 χρόνια που βρέθηκε στο τιμόνι του Μητροπολιτικού Δήμου, με γνώμονα πάντα το τρίπτυχο πολιτισμός, περιβάλλον, τουρισμός. Η διάσωση του ιστορικού κέντρου, η ίδρυση του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, καθώς και το μεγάλο έργο που γλίτωσε την πόλη από τις πλημμύρες, ήταν μερικά μόνο από τα επιτεύγματά του. Είναι μια ολόκληρη σχολή ο Δημήτρης Αρχοντάκης. Όλοι οφείλουμε να μαθαίνουμε και προσπαθούμε πραγματικά να γίνουμε καλοί μαθητές του. Ο Δημήτρης Αρχοντάκης, που καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του εργαζόταν σχεδόν νυχθημερών για να μετατρέψει το Παντέρμο Ρέθυμνο σε μια ευρωπαϊκή πόλη, φρόντιζε να είναι πάντα παρόν στην οικογένειά του, όπως είπε χαρακτηριστικά στην Κρήτη TV ο γιος του Ζαχαρίας. Κατάφερνε με το μοναδικό του τρόπο να είναι πάντα δίπλα μας όταν τον χρειαζόμασταν. Και στις χαρές και στις λύπες μας και σε όλα. Ήταν η κολόνα της οικογένειας. Την εκδήλωση παρακολούθησαν 100 άτομα εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που επιβάλλει η πανδημία.